Σεβαστό Ιερατείο, κύριε Πρέσβη, κύριε Διοικητά της Πέμπτης Μοναρχίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνομική Διευθυντή, κύριε Εκπρόσωπε της Πρώτης Μοίρας Αλεξιτοτιστών, φίλοι Ανογιανοί, αγαπητοί συμπολεμιστές, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αισθανόμαστε όλοι οι φιλοξενούμενοι σας απόψε βαθιά συγκίνηση γιατί βρισκόμαστε στα ιστορικά λόγια. Σε ένα τόπο παγκόσμιας ακτινοβολίας για τις παραδόσεις του, την ιστορία του, τους αγώνες του για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Για την αντίστασή του απέναντι σε κάθε κατακτητή, για τα αλλοταυτώματά του και για τους θρύλους του. Σε έναν τόπο που οι χαρές, οι λύπες και η κρίνη του μέσα στο διάβα της ιστορίας γίνονται τραγούδι, μαντινάδα, χορός, μουσική, πολιτισμός. Σε αυτόν τον τόπο, σύμβολο της Κρήτης μας, αισθανόμαστε απόψε μαζί με την απέραντη συγκίνηση και μεγάλη τιμή που ήρθατε εδώ με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του άξιου Φοριανού σας, δημοσιογράφου Γιάννη Πασουλά, και του επίσης άξιου συναδέλφου του Γιάννη Σκάλπου, με θέμα την αποστολή νίκη της Άλφα Μοίρας Καταδρομών, τον Μαύρο εκείνο Ιού του 1974 στην Μαρτυρική Κύπρο. Αυτός ο τόπος, με τους πολλούς και υπέροχους καλλιτέχνους του, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την εκπροσώπησή του στο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε με την ιστορική αυτή αποστολή. Η μουσική του επένδυση με τραγούδια και μουσική του Βασίλη Σκουλά μας τιμά και μας συγκινεί ιδιαίτερα. Ο στρατηγός Βασίλης Μανουράς, που έχουμε τη μεγάλη τιμή και συγκίνηση να τον έχουμε απόψε μαζί μας, είναι επίσης άξιος απόγονος των περήφανων και ανδρείων ανθρώπων των Ανογείων, που η σμήλη της ιστορίας σμήλεψε πάνω τους ακέραια και ανεξίτηλα όλα τα χαρακτηριστικά των ένδοξων προγονικών τους μορφών. Το Μάιο του 1973 γνώρισα για πρώτη φορά στην Άλφα Μοίρα Καταδρομών στο Μάλε Μεχανείο τον στρατηγό Μανουρά. Ταγματάρχη τότε με καθήκοντα διευθυντή στο τρίτο γραφείο εκπαιδεύσεως. Είχα την καλή τύχη να τον γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστούμε σε προγράμματα εκπαιδεύσεως αφού ασκούσα τα καθήκοντα του δημιουργή εκπαιδευτή στη Μοίρα. Η στρατιωτική του κατάρτιση στα αντικείμενα των καταδρομών. Η πατρική του αγάπη και φροντίδα για τους καταδρομείς. Το αέρινο πνεύμα που εξέτεμπε η διεισδυτική ανογιανή του ματιά και τα ηθικά του προσόντα τον καθιστούσαν άξιο και αξιαγάπητο αξιωματικό σε όλους ανεξαιρέτως τους καταδρομείς. Αυτό ακριβώς το πνεύμα που ακτινοβολούσε σε όλη τη μοίρα ήταν που βοήθησε αφενός στην υψηλού επιτέλου εκπαίδευση των καταδρομέων και αφετέρου στην αποφασιστικότητα, στο θάρρος και στη μαχητικότητα που συνετέλεσαν στον ταχύτατο συντονισμό στην ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση της αποστολής νίκη. Αλλά είμαστε επίσης βαθιά συγκινημένοι γιατί από την όμορφη αυτή εκδήλωση απουσιάζει αισθητά ένα επίσης άξιο τέκνο των Ανογείων που πήρε μέρος σε αυτή την ηρωική αποστολή αυτοκτονίας το καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο. Λείπει από τη συντροφιά μας ο αξέχαστος Γιώργης Χρονιάρης. Αφού πέρασε η μεγάλη πόρα, έγραψε επιστολή στις 8 Οκτωβρίου του 1974 προς την αδερφή του Πόπη και μεταξύ των άλλων γράφει με περηφάνεια. «Χαιρέτα μου τη μάνα, να μου τη φιλήσεις και πες της πως δεν θέλω να στενοχωράτε καθόλου. Θέλω να είναι περήφανη, γιατί το σπίτι μας δεν το πρόσβαλα πουθενά». Σίγουρα ο αυριανός ιστορικός θα γράψει για αυτή τη συμπυκνωμένη σε βαθιά νοήματα φράση. Γενναίος στρατιώτης, πιστός πατριώτης, ηθικός και ακέραιος νέος. Ακριβές αξίες συγκρότησης και συμπεριφοράς που έρχονται ως κληρονομιά από τα βάθη των αιώνων όταν καλούνταν οι πολεμιστές από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας να υπερασπιστούν την εθνική τους κυριαρχία
και τα υψηλά νοήματα της τιμής και του καθήκοντος. Αυτός ήταν ο αείμνηστος Γιώργης Στρονιάρης, όπως επίσης και όλοι οι καταδρομείς που πήραν μέρος στην ιστορική αυτή αποστολή. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, συμπληρώνονται αυτό το καλοκαίρι 37 χρόνια από τις σκοτεινές εκείνες ημέρες του Ιουλίου και Αυγούστου του 1974, όπου τα δραματικά για την Κύπρο και τη χώρα μας γεγονότα ολοκλήρωσαν ένα εθνικό δράμα, μια εθνική καταστροφή γνωστή σε όλους τους Έλληνες. Η παρουσία της Αλφα Μοίρας καταδρομών στην Κύπρο είχε τεράστιες θετικές επιδράσεις σε πολλά επίπεδα. Πρώτο, ανέβασε το ηθικό και ψυχολογικό επίπεδο των αμυνωμένων και δημιούργησε σύγχυση και πανικό στον εχθρό. Δεύτερο, εξασφάλισε τον στρατηγικότερο στόχο που ήταν η κατάληψη του αεροδρομίου της Λευκοσίας, τα δυτικά προάστια της πόλης και εμπόδισε την κυκλωτική τους κίνηση για να μην μπουν οι Τούρκοι μέσα στη Λευκοσία. Επίσης, κράτησε ανέπαφο από τις τουρκικές δυνάμεις τον οδικό άξονα Λευκοσίας-Λεμπεσού. Τρίτον, γεωστρατηγικά, πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά, η Κύπρος από το 1974 μέχρι σήμερα θα ήταν σε μειονεκτικότερη θέση εάν η Αλφα Μοίρα καταδρομών δεν επιτύχανε τους παραπάνω στόχους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε τη σημερινή εκδήλωση να αφιερώσουμε σε όλους όσους πήραν μέρος σε αυτή την ηρωική αποστολή αυτοκτονίας και στους ήρωες νεκρούς και δραματίες μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής, και να πούμε ότι έχει συνδράμει και καθοριστικά στη συγγραφή του βιβλίου. Τιμή και δόξα οφείλουμε και σε ένα παλικάρι, στη Σκύπρου τον ξεσηκωμό, τον Γιώργη τον Χρονιάρη. Το δεύτερο γεγονός το ανέφερε ο Μπάπης ο Αποστολάκης, ο καλός μου φίλος, όπου ανέφερες Μπάπη την επιστολή που έστειλε στην αδερφή του Μπόπη, η οποία κάθεται εδώ στην τρίτη σειρά της πλατείας, μια συγκινητική επιστολή που έλεγε να μου χαιρετάς τη μάνα και να της πεις ότι όσο την ατράβηξε το σπίτι μας δεν το πρόσβαλα, έβαζε πάνω απ' όλα την τιμή του σπιτιού και της πατρίδας. Οι 300, είτε θέλουν, το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είναι πλέον μέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η αναγνώριση της κοινωνίας είναι πιο δυνατή και πιο μεγάλη από οποιαδήποτε άλλη αναγνώριση, και αυτή είναι δεδομένη και για αυτούς που επέστρεψαν και ακόμα περισσότερο για αυτούς που άφησαν τα κόκαλά τους στην Κύπρο. Κύριε Δήμαρχε Ανογείων, προτείνω κάτι το οποίο το θέσω γραπτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ, στα ονόματα των Ανογιανών αγωνιστών, να αναγραφούν και τα ονόματα των 5 Ανογιανών μαχητών της Κύπρου που πήραν μέρος, το διευθυνίζω, στην επιχείρηση νίκη. Κλείνοντας, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω για τη βοήθειά του στην ολοκλήρωση της έρευνας όλους τους αξιωματικούς της καταδρομής και τις οικογένειές του, γιατί ο υλικός μας παραχώρησαν, τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Παναγιώτη τον Αφάλη, τον Μπάμπη τον Αποστολάκη, ο καρδιάς τον Μπάμπη τον Αποστολάκη, που έτρεξε από την πρώτη στιγμή, συνέβαλε καθοριστικά με υλικό που μας έδωσε, έγραψε, ήταν καθοδηγητής μας, είπε αυτό, εκείνο, το άλλο, παρακολουθούσε από κοντά την έρευνα. Ο Μπάμπης και έδινε συνεχώς στοιχεία τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υπεύθυνη τύπου της πρεσβείας, την κυρία Νικολάου,